Κομματικές αναταράξεις μετά τις προεδρικές εκλογές βλέπουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, η Γενική Γραμματέας των Οικολόγων και ο πρόεδρος της ΕΠ Αλεξανασυγκρότησης του Κέντρου. Δημήτρης Σιλούρης, Ιωάννα Παναγιώτου και Κύπρος Χρωστομίδης ήταν καλεσμένοι της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ο πολίτης έχει το λόγο» με τον Βάσο Τσακαρά. Βεβαίως θα υπάρχουν προβλήματα στα κόμματα λίγων ή πολλοί που είχαν την πρώτη επιλογή. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα του ποιος θα εκλεγεί, το πρόβλημα είναι γενικό και οι ανακατατάξεις είναι μέσα στην ατζέντα. Εγώ θα έλεγα ότι αλλάζουν πράγματα όταν δούμε ανατροπές και αλλαγές μέσα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Εμπλέκεται και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο πιθανόν να έχει και τις πιο μεγάλες αλλαγές. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κύριος Κύπρος Χρυσοστομίδης μίλησε για τις πρώτες κινήσεις που θα πρέπει να κάνει ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ενιαίας γραμμής ανάμεσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα ή δυνατόν ή τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία τους. Για να προσθέσω ότι θα πρέπει να προωθεί την ιδέα ενός κοινού σχεδίου με εναλλακτικές προτάσεις.